να βάλεις εδώ, γιατί και θα κατεβάσεις αν ο κόσμος. Στο μυαλό ή προβλή. Πού, αυτό δεν είναι δύσκολο. Αλλά όμως... Ο Διασωτήρης που είναι. Από την ακακία και την αθότητα, όχι τις ατιμίες όμως. Πέρασε το διαλόγο αυτό. Από λίγα και όλα. Από λίγα και όλα. Εσύ, δεν γίνεσαι. Να πιάσουμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης με βρήκε και μου είπε 7-7. Άρθρο μου. Εκτός από άνθρωποι είμαστε. Και όλος ο δικός πέρα το πάρει, είμαστε με την Ελίθα. Ξέρει που είμαι, λέω τώρα τον δρόμο το ξέρω. Γιατί να πω, κάθε μέρα τα ίδια. Ελάτε, δεν πειράζει, ας αρχίσουμε εμείς. Τι είναι, τι είναι, όχι, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος της Αμήν. Ο βασιλεύ ουράνιε παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο ανταπού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής φωνικός, ευθέ και σκήνος του ημίν, εχάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς. Αμήν. Το θέμα μας ήταν και είναι το ίδιο και σήμερα η μετάνοια. Με βάση τον Ιερό Χρυσόστομο είδαμε ότι αμάρτησε ο Κάιν και τιμωρήθηκε. Και τιμωρήθηκε, είπαμε, γιατί δεν ζήτησε αμέσως από το Θεό συγγνώμη. Μάλιστα, ενώ διέπραξε το έγκλημα με αιτία το φθόνο και αναγνώρισε ο ίδιος το αμάρτημά του, όμως στον υπολογισμό του αμαρτήματος είδε ότι το αμάρτημά του ξεπερνούσε το έλεος του Θεού. Έτσι είδε ο ίδιος. Λέει ότι είναι μεγαλύτερο του αφεθήνεμε. Είναι μεγαλύτερο από τη συγγνώμη που μπορεί να μου δοθεί το αμάρτημα που διέπραξα. Και απέφυγε να ζητήσει αμέσως συγγνώμη και έλεος από το Θεό. Και ασφαλώς ήταν το πρώτο έγκλημα που διαπράχθηκε επάνω στη γη. Το πρώτο αίμα που χύθηκε. Και αυτό το αίμα ζητούσε δικαίωση. Δηλαδή ξέπλυμα, κατά έναν τρόπο, όπως λέμε σήμερα εμείς. Και αυτό και ο Κύριος, όταν μίλησε με τον τρόπο που μίλησε στον Κάιν, του είπε ότι το αίμα Άβελ βοά πρόσμε. Το αίμα του Άβελ φωνάζει και φτάνει η φωνή μέχρι τον ουρανό. Το θέμα είναι ότι διέπραξε αμάρτημα και εμείς διαπράττουμε αμαρτήματα. Κάθε κάστη
και πολλές φορές την ημέρα. Και κάθε μέρα και πολλές φορές την ημέρα. Η συγγνώμη που είμαστε υποχρεωμένοι να ζητάμε από το Θεό δεν πρέπει να λείπει από μας. Είναι έργο μας να του φωνάζουμε μαζί με τον Δαβίδ. Ημάρτικα Κύριε, ημάρτικα σαν ουρανό κοινόπιό σου. Γι' αυτό ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου. Όλοι μας το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ζωή μας σε καθημερινή βάση είναι μία μετάνοια. Μία μετάνοια, όχι το βράδυ που πάμε να κοιμηθούμε, πολύ περισσότερο το βράδυ βέβαια, αλλά από την ώρα που ξυπνάμε μέχρι που πάμε να κοιμηθούμε πρέπει να μιλάμε στο Θεό και να Του ζητάμε το έλεος να μας εσπλαγιστεί, γιατί εν λόγεις, εν έργεις, εν ενθυμίμασι, και με λόγια και με έργα και με σκέψεις αμαρτάνουμε. Ένας δρόμος λοιπόν είναι η άμεση συγγνώμη που πρέπει να ζητήσουμε από το Θεό για να μας ελεήσει. Η άμεση συγγνώμη. Ένας άλλος δρόμος και πάλι με βάση αυτά που λέμε, τα λέμε με βάση τον Θεό Χρυσόστομο. Ένας άλλος δρόμος που οδηγεί εις τη μετάνοια, δεν έχω καταφράσει να φτάσω αυτό το δρόμο. Όμως οφείλω να εκθέσω, γιατί και ο Ιερός Χρυσόστομος το αναφέρει, ποιος είναι ο δρόμος αυτός. Με ένα παράδειγμα, στο Ισραήλ, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, το γράφει και το αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, ζούσε ο βασιλιάς Αχάβ. Αχάβ. Και είχε γυναίκα την Ιεζάβελ. Στην ίδια πόλη, εκεί που ζούσε και κυβερνούσε ο βασιλιάς Αχάβ, ζούσε και ένας Ισραηλίτης που είχε, λέει, ένα κτήμα και του άρεσε του βασιλιά το κτήμα και έστειλε, λέει, ο βασιλιάς στον Ναβουθέ, τον Ισραηλίτη που είχε το κτήμα, να του αναγγείλει ότι ο βασιλιάς θέλει ή να σε αγοράσει το κτήμα ή να το τελάσει με κάποιο άλλο κτήμα που έχει στο νου του. Και ο Ναβουθέ απάντησε προς Θεού, την κληρονομιά των γονέων μου δεν ούτε την πουλάω, ούτε την αλλάζω. Και έπεσε ο βασιλιάς σε θλίψη, γράφει η Αγία Γραφή. Τον είδε η γυναίκα του, η Ιεζάβελ, που είχε λυπηθεί, ήταν στενοχωρημένος και δεν έτρωγε για την αγόρια του.
Και του λέει, τι έχεις που είσαι στενοχωρισμένος και νευρός. Εγώ θα βοηθήσω ώστε να πάρεις το κτήμα του Ισραηλίτη. Και καλεί δύο ψευδομάρτυρες και του απαγγέλουν κατηγορία του Ναβουθέ ότι βλαστήμησε το Θεό και το Βασιλιά. Ότι βλαστήμησε, αλλά προηγουμένως ζήτησε να νηστεύσουν και μετά να απαγγελθεί η κατηγορία. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος το εξής: «Ω νηστεία γεμάτη έγκλημα, κήρυξα νηστεία για να κάνουν φόνο». Τι έγινε λοιπόν? Λιθοβολήθηκε ο Ναβουθέ και πέθανε. Σαν το μάθε η Ιζάβελ, λέει στον Αχάβ, σήκω, πάμε να κληρονομήσουμε το αμπέλι, αφού πέθανε ο Ναβουθέ. Αυτός λυπήθηκε εκείνη τη στιγμή, μα πήγε και κληρονόμησε το αμπέλι. Ο Θεός που βλέπει τα πάντα και δεν κρύβεται τίποτα από μπροστά του, στέλνει τον απεσταλμένο του, τον προφήτη Ηλία, και του είπε, πήγαινε στον Ναβουθέ και πες του, όπως σκότωσες και κληρονόμησες, όπως σκότωσες και κληρονόμησες, έτσι θα χυθεί το αίμα σου και τα σκυλιά θα γλύψουν το αίμα σου και οι πόρνες θα λουστούν στο αίμα σου. Και σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, Θεός ταλτη οργή, βγαλμένη η απόφαση, οριστική η καταδίκη. Ο Θεός είναι που εξέδωσε την απόφαση. Οριστική η καταδίκη. Και δες πού στέλνει τον προφήτη. Στο αμπέλι, εκεί τον βρήκε. Εκεί που έγινε το έγκλημα, εκεί που έγινε η παρανομία, εκεί απαγγέλλεται και η τιμωρία. Ό,τι κάνεις, το λάβεις. Τελείωσε, ό,τι κάνεις θα το λάβεις. Και τι λέει ο Αχάβ όταν βλέπει τον προφήτη, τι λέει ο βασιλιάς, να ακούσουμε το Ιερό Χρυσόστομο. «Εχθρέ μου, με βρήκες», είπε κάτι τέτοιο, σαν να είπε «με συνέλαβε σε ένοχο, διότι αμάρτησα, τώρα έχεις την ευκαιρία να με κάνεις ό,τι θέλεις». «Εχθρέ μου, με βρήκες, επειδή πάντοτε ο Ηλίας έκανε έλεγχο στον Αχάβ και επειδή ήξερε ο Αχάβ ότι αμάρτησε, λέει, πάντοτε με κατηγορούσες τον προφήτη Ηλία, ο βασιλιάς. Τώρα όμως έχεις την ευκαιρία να με κάνεις ό,τι θέλεις». Γιατί γνώριζε πως αμάρτησε, γι' αυτό μίλησε έτσι.
ο Ηλίας του διαβιβάζει την απόφαση. Αυτά εδώ λέει ο Κύριος. Όπως σκότωσες και κληρονόμησες και έχεις στο αίμα δίκαιου ανθρώπου, έτσι θα χυθεί και το δικό σου αίμα. Και τα σκυλιά θα γλύψουν το αίμα σου και οι πόνες θα ρωστούν στο αίμα σου. Αυτά τα άκουσε ο Αχάβ. Από τη στιγμή που άκουσε την απαγγελθήσα απόφαση του Θεού, συναισθάνθηκε, λέγει η Γραφή, το τι είχε διαπράξει. Και από εκεί και πέρα βάζει στάχτη, όπως συνήθιζαν την εποχή εκείνη, στο κεφάλι και μετέβαλε τις ημέρες που είχε μπροστά του σε ημέρες τένθους και έκλαιγε για το αμάρτημα που είχε διαπράξει και ζητούσε το έλεος του Θεού και έκλαιγε. Θρηνούσε, λέγει ο Αχάβ. Όμως, έχει κάτι πολύ ωραίο χαρακτηριστικό εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος. Για να μην πάθει, λέγει ο προφήτης Ηλίας, ό,τι έπαθε ο Ιωνάς. Τι έπαθε ο Ιωνάς? Απαγγέλει την κατηγορία στην Νινεβή, αλλά πάμε λίγο πιο μπροστά για να δούμε πιο καλά ακόμη. Του λέει ο Θεός, πήγαινε στην Νινεβή και να πεις ότι θα καταστραφεί η Νινεβή. Ο Ιωνάς γνώριζε ότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και ότι μπορεί να αλλάξει γνώμη, να μην τους καταστρέψει και να βγει ψεύτης και να το πιάσουν και να λιθοβολήσουν. Το φοβήθηκε αυτό. Και αυτό μπήκε στο πλοίο. Αντί να πάει εκεί που τον στείλε ο Θεός, στην Ιερή, πήγαινε για την πόλη Θαρσής. Και λέει ο Χρυσόστομος, βρε πού πας, η θάλασσα είναι δούλη του Θεού και υπακούει πιστά. Ωραίος ο Χρυσόστομος. Υπακούει πιστά, όπως θα πούμε εμείς εδώ πέρα τώρα, πιστά η θάλασσα υπακούει. Δεν λέει ο Δαβίδ κάπου, εάν λέει μέσα στα βάθη της θαλάσσης μπω, σι υπάρχει εκεί. Σι υπάρχει εκεί. Εάν αναβώ στον ουρανό, λέει, έργα το δακτύλο σου είναι. Λοιπόν, όπου και να πας, θα σε βρει ο Θεός. Δεν την γλιτώνεις. Και όντως, λέει, η θάλασσα τον ξέρασε εκεί που έπρεπε να πάει. Και πήγε και κήρυξε. Και το σημαντικό είναι ότι μόλις κήρυξε έφυγε. Γιατί, λέει, γι' αυτό έφυγε από την Γενέβη και πήγε έξω και εκεί στην Κολοκύθη που πήγε και εξάπλωσε. Πήγε απ' έξω. Γιατί σου λέει ο Θεός μπορεί να αλλάξει γνώμη και να με πιάσει να με σκοτώσουν. Το φοβήθηκε αυτό ο Ιωνάς. Λοιπόν, ο Θεός λέει στον Ηλία, έκανε συζήτηση. Λέει, άκουσε, πρόσεξε. Εμένα με ενδιαφέρει και το συγχωράω τον. Μη φοβηθείς. Του κάνει διάλογο, αγαπάω το παιδί μου και μη φοβηθήσεις που είναι ψεύδο προφήτη, επειδή τυχόν θα γίνει κάποια αλλαγή απόφασης. Και λέει ο Χρυσόστομος, κοίταξε, λέει, πώς κάνει διάλογο ο Θεός για το παιδί του, τον Αχάβ εδώ πέρα, διάλογο με τον Ηλία, για να τον προλάβει να του πει, μη μου πεις ότι θα αλλάξεις νόμι επειδή είσαι φιλάνθρωπος και με σκοτώσουν και με βγάλουν ψευδοπροφήτη. Του τα λέω όλα και τα πράγματα ο Θεός για να τον προλάβει.
Και βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι ο Θεός έδωσε συγγνώμη στο βασιλιά Αχάβ. Τον συγχώρεσε. Γιατί λέει έπεσε σε θρήνο για τις αμαρτίες του. Ο προφήτης Δαβίδ μας δίνει μια εικόνα του θρήνου σαν εκείνο του Αχάβ που κάθε μέρα έκανε. Κάθε μέρα θρηνούσε ο Δαβίδ από τότε που έκανε, διέπραξε το αμάρτημα της Μιχείας και του Φόρου. Ή του Φόρου της Μιχείας. Ποια εικόνα μας δίνει? Ανοίγοντας το ψαλτήρι βλέπουμε λούσο, λούσο, θα πλύνω. Κάθε κάστη νύχτα την κλίνη μου. Κάθε βράδυ θα πλένω το κρεβάτι μου. Με τι? Με τι μπουγάδα θα πλένει το κρεβάτι κάθε βράδυ ο Δαβίδ? Εν δάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω. Με τα δάκρυά μου θα πλένω το στρώμα μου. Αυτό σημαίνει ότι ο Δαβίδ ζούσε σε μία μετά από τη μετάνοιά του, σε μία ισόβια μετάνοια και σε ένα ισόβιο καθαρμό, καθάρισμα δια των δακρύων των αμαρτιών του. Ισόβια μετάνοια στηριγμένη πάνω στα δάκρυα. Λένε οι πατέρες ότι υπάρχουν τρεις είναι οι τρόποι που πλένεται ο άνθρωπος και καθαρίζεται. Ένας είναι το βάπτισμα που βαθισόμαστε, εκεί μπαίνουμε και βγαίνουμε σαν το χιόνι άσπρη. Άλλος είναι η θυσία που κάνουν όλοι οι Άγιοι, το μαρτύριο δηλαδή, που πληθήκανε με το αίμα τους και πήγανε μια για πάντα καθαροί στον Κύριο. Και ο τρίτος είναι αυτός. Των δακρύων η μετάνοια. Λούσο καθεκάστη νύχτα την κλίνη μου. Ωραία τα λέει ο Χρυσόστομος, ωραία τα λέω, αλλά μην ψάχνετε να βρείτε κάτι τέτοιο σε μένα που ακούσατε. Ούτε εδώ, ζητήστε και γονατίστε και πέστε να μας ελέγξει ο Θεός, τίποτα παραπάνω. Μιλάμε για, μιλάμε ότι είναι δρόμος μετανοίας τα δάκρυα. Δεν είναι κάτι απλό και εύκολο για να φτάσει ο άνθρωπος να γονατίσει και να λέει κάθε βράδυ Κύριε μου, και με το Κύριε να στάζουν δάκρυα τα μάτια και να πλένει τις αμαρτίες ο άνθρωπος. Αυτό έκανε ο βασιλιάς Αχάβ και τον συγχώρησε, λέει ο Θεός. Δρόμος λοιπόν, το τονίζω, δρόμος μετανοίας. Είναι το πένθος και τα δάκρυα. Σημαίνει ότι καταλαβαίνω πλήρως τι είναι η αμαρτία που κάνω, τι βάρος έχει και κάτω από το βάρος εκείνο λυγίζω και λέω το ελέησόν μου ο Θεός και στάζω δάκρυα τα μάτια μου. Πρέπει να μας ανοίξει λοιπόν τα μάτια ο Θεός για να καταλάβουμε τι συμβαίνει όταν διαπράττουμε εμείς αμαρτήματα. Έχουμε λοιπόν εκτός από εκείνο και ένα άλλο δρόμο για να οδηγηθούμε, δρόμο άλλο για να οδηγηθούμε στη μετάνοια. Λέει ο Χρυσόστομος, δεν άνοιξε ένα δρόμο μόνο ο Θεός για να σωθούμε. Πολλοί, πάρα πολλοί δρόμοι οδηγούν στη μετάνοια. Και αναφέραμε ένα, δύο, τρεις προηγουμένως και πάμε στο τέταρτο δρόμο που είναι και εκείνος από τους πιο σημαντικούς. Αυτό το δρόμο τον υπέδειξε πρώτος ο Κύριος.
Και το φώναξε. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Ταπεινός την καρδία. Είναι αυτή η έρημη, σε εισαγωγικά μέσα, ταπείνωση που μας λείπει και παίρνουν όλα τα κακά μέσα μας. Και δεν μας λείπει αυτή, παίρνει ο ασφόρος, ο εγωισμός. Μπαίνει ο εγωισμός και μας αλλάζει τα φώτα. Έχε ταπεινό φρόνημα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και εξάλειψες, έσβησες το πλήθος των αμαρτιών σου. Και έχεις και γι' αυτό απόδειξη από την Αγία Γραφή. Δηλαδή έχεις και γι' αυτό ότι σου σβήνουν τα αμαρτήματα, άμα είσαι ταπεινός. Άμα είσαι ταπεινός. Είναι γνωστά, λέει, είναι, ξέρετε τι φρίκη είναι. Και σε μένα πέραν του λογισμού. Διαβάζω τη Γραφή και λέω αυτό που διαβάζω, το έχω διαβάσει χιλιάδες φορές. Και μου λέει ο πειρασμός, πείδησε το, το ξέρεις. Αυτό είναι αμάρτημα. Είναι τύχη να πει ξέρεις. Αν υπήρχε ζωή στο συγκεκριμένο εκείνο που πρόκειται να διαβάσω πραγματική, δεν θα έλεγα πείδησε το, αλλά θα έλεγα στάσου εδώ. Για σένα είναι αυτό. Κατάλαβε το, άνοιξε τα αυτιά της ψυχής σου. Αυτό το ξέρω, δεν χωράει. Γιατί μόνο η ζωή και η πράξη είναι εκείνη που μας μαθαίνει. Τίποτε άλλο. Και μόνο να γνωρίζουμε ότι και εκείνο κάπου το έχω διαβάσει, δεν θυμάμαι πού. Και μόνο να γνωρίζουμε ότι ανοίγοντας τη Γραφή και διαβάζοντας ό,τι και αν είναι αυτό, ό,τι και αν είναι, περνάει ρεύμα, αλλά αόρατο στα μάτια τα δικά μας τα εξωτερικά, ορατό και βιωτό στην ψυχή και την καθαρίζει και την γλυκένει και την φωτίζει. Φτάνει, είναι αρκετό, διάβασα το. Αυτό κάνει αυτό που διαβάζουμε. Αυτό κάνει αυτό που διαβάζουμε. Το λερωμένο που υπάρχει μέσα, σαν να είναι Θεία Ευχαριστία, ο Λόγος του Θεού το καθαρίζει. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είμαστε λογικοί, όπως τα πούμε, είμαστε λογικοί. Και αφού είμαστε λογικοί, έχουμε ανάγκη από λόγο. Να ακούσουμε λόγο. Για να πάρει δύναμη η λογική του ανθρώπου. Και ποιος λόγος είναι εκείνος που δυναμώνει τη λογική του ανθρώπου, αν δεν είναι ο Λόγος του Θεού. Όταν δεν υπάρχει στη λογική ο Λόγος του Θεού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μιλάμε εδώ, είναι Άγιος των Αγίων, λέει όταν δεν υπάρχει ο Λόγος του Θεού στη λογική του ανθρώπου, συμβαίνει αυτό που λέει ο Δαβίδ. Άνθρωπος εν τιμή ον άνθρωπος που είναι τιμημένος για να δέχεται με λάμπτα κεφαλαίο τον Λόγο του Θεού, παρεσυνευλήθη της κτίνεση, έπεσε ανάμεσα στα άλογα ζώα, στα κτίνη και γίνε όμοιος με αυτά. Όποιος δεν έχει μετοχή, δεν έχει συμμετοχή, δεν έχει επαφή, δεν έχει επικοινωνία με το Λόγο του Θεού, είναι όμοιος με τα ζώα. Δεν το λέω εγώ, το διάβαζα από εδώ μέσα. Έχει ανάγκη, αφού είναι λογικός, να έχει σχέση με το Λόγο. Γιατί άλλωστε λόγος από τη λογική βγαίνει. Άλλος δρόμος λοιπόν είπαμε είναι η ταπείνωση. Και τι ήθελα να πω όταν είπα το έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές εκείνο το κομμάτι και λέμε το ξέρω μωρέ με μια επιπολαιότητα, λες και είναι καμιά εφημερίδα, λες και είναι κάτι
το εντελώς ασήμαντο, το ανάξιο λόγο, αυτό που λέει ο Κύριος στην παραβολή, που αναφέρει τον τελώνει και τον Φαρισαίο. Ο ένας λέγει, ο τελώνης άρπαξε τον παράδεισο με την ταπείνωση. Αν και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το σχολιάζει, δεν είναι ταπείνωση αυτό του Φαρισαίου στην ουσία. Είναι μια πραγματικότητα. Όταν λέει, Κύριε, είμαι αμαρτωλός. Δεν ομολόγησε την πραγματικότητα εκεί. Τι εννοώ. Τελώνης. Ο τελώνης, ναι. Κάνε λάθος, εσείς το καταλάβετε, εγώ το μυαλό μου προχωράει. Λοιπόν, ο τελώνης είπε, είμαι αμαρτωλός. Ομολόγησε μια πραγματικότητα που υπήρχε σε αυτόν μέσα. Και γι' αυτό και είπε, η λάστη τίμη τα αμαρτωλώ. Ο άλλος, ο Φαρισαίος, λέει, πήρε και σβάρνα όλο τον κόσμο και λέει, δεν σου έφτασε όλος ο κόσμος καημένε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει αυτό. Χρειάστηκε να, και αυτό που είχες δίπλα σου να το πάρεις βάρνα και γίνονε. Ούτως ή άλλοι λέει, δεν σου άρεσε που κατηγόρησε όλους τους άλλους. Θες και εκείνο τον ένα. Και έχασε λέει, με το λόγο που είπε, που καταλαβαίνω και το πράγμα, ο Φαρισαίος έχασε με το λόγο που είπε και τις αρετές που είχε. Δεν είχε αρετές, αφού είπε και νηστεύω και δίνω ελεημοσύνη. Αυτά είναι αρετές. Τις έχασε εντελώς λέει, με το λόγο τον εγωιστικό που είπε. Άλλος δρόμος είναι η ταπείνωση. Πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να είναι κλειστό το στόμα μας. Πολύ μεγάλη αρετή είναι αυτή. Πολύ μεγάλη αρετή να είναι το στόμα κλειστό, γιατί η σιωπή είναι του παραδείσου αρετή. Δια της σιωπής ημνείται ο Θεός στον ουρανό. Αυτή η αρμονία του Άγιος, 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 και λέει πετώμενα τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, έτερο προς έτερο πετάει λέει το καθένα και όλα μαζί, και με εκείνο το πέταγμα της σιωπής ακούγεται το Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Δεν ακούγεται φωνή, βιώνεται. Αυτό το βίωμα είναι η φωνή στην ουσία. Αυτή η γλύκα η ουράνια, γι' αυτό και λέει, είστε, κατηγορήστε τον εαυτό σας. Κατηγορήστε τον εαυτό σας. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, τι δε βλέπεις το κάρφος εν το οφθαλμό του αδελφού σου, γιατί κοιτάς το καρφάκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου, τι δε δοκώ εν το οφθαλμό ου κατανοείς. Άμα λέει δεις το δοκάρι το μεγάλο που είναι στο μάτι σου και σε ποδίζει, θα προσπαθήσεις να το βγάλεις. Και δεν δεις τώρα το καρφάκι το μικρό. Η ταπείνωση το συνιστά αυτό. Να ελέγχουμε τον εαυτό μας και να βλέπουμε τι κάνουμε στη ζωή μας. Γιατί αυτό είναι το σωτήριο. Είδαμε τι είπε ο Κύριος ξεκάθαρα στην παραβολή. Αυτά είναι πραγματικότητες. Κατέβηκε από την προσευχή, λέει ο Φαρισαίος, που ανέβηκε στο ναό, καταδικασμένος. Και ο τελώνης, δικαιωμένος. Άρπαξε τον παράδεισο εκείνος. Άρπαξε τον παράδεισο. Αυτός είναι ένας άλλος δρόμος της περιταπεινώσεως. Θα διαβάσω τώρα ένα κομμάτι αναφερόμενο στον Άγιο Απόστολο Παύλο, που γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Θέλεις τώρα να μάθεις ποιος είναι ταπεινόφρονας, δες τον Παύλο τον όντως ταπεινόφρονα,
τον διδάσκαλο της Οικουμένης, τον ρήτορα το πνευματικό, το εκλεκτό όργανο του Θεού, το λιμάνι το ακίμαντο, τον πύργο τον ασάρευτο, αυτόν που με το μικρό του σώμα περιόδευε την Οικουμένη και την περιέτρεξε σαν να είχε φτερά. Δες τον Παύλο πως ταπεινοφρονεί τον απλό μα και φιλόσοφο, τον φτωχό μα και πλούσιο. Αυτόν ονομάζω, λέει ο Ρος Χρυσόστομος, αληθινά ταπεινόφρονα, που υπέφερε μύριους πόνους, που έστησε μύρια τρόπαια κατά του διαβόλου, που κήρυτε και έλεγε «Η χάρη του, του Θεού, σε μένα δεν έμεινε άκαρπη». Το προσέχουμε αυτό. «Η χάρη του Θεού, σε μένα, τον Παύλο δηλαδή, δεν έμεινε άκαρπη, αλλά περισσότερο από όλους εκοπίασα». Του δώσε χάρη ο Θεός, αλλά τη μετέβαλε τη χάρη, τη μετέτρεψε σε κόπο και πόνο και λέει περισσότερο από όλους τους Αποστόλους. Για να σας προσέξουμε. Αυτός λοιπόν, ο Παύλος, που υπέμεινε δεσμοτήρια, πληγές και μαστιγώματα, που με τις επιστολές του σαγίνευσε την Οικουμένη, που κλήθηκε στο Αποστολικό αξίωμα με ουράνια φωνή, το ξέρουμε όλοι μας αυτό, ταπεινοφρονεί. Αυτός ο Παύλος όταν λέει «Εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων». Εγώ είμαι ο ελάχιστος, ο τελευταίος από τους Αποστόλους. Το βάζει κάτω από όλους. «Ουκ είμαι άξιος καλείστε Απόστολος». Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Αυτός ο γίγαντας που αναφέραμε προηγουμένως, τώρα λέει «Είμαι ο τελευταίος από τους Αποστόλους και ούτε καν αξίζω για να ονομάζομαι Απόστολος». Να δούμε τώρα τι σχόλιο λέει ο Χρυσόστομος για αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος. «Είδες μέγεθος ταπεινοφροσύνης, είδες πόσο ταπεινόφρον είναι ο Παύλος, ώστε να αποκαλεί τον εαυτό του ελάχιστο. Γιατί εγώ είμαι ο ελάχιστος από τους Αποστόλους, που δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος». Αυτό είναι αληθινή ταπεινοφροσύνη. Το να ταπεινώνεται κανείς σε όλα και να θεωρεί τον εαυτό του ελάχιστο. Σκέψου ποιος ήταν αυτός, ο Παύλος, που έλεγε αυτά τα λόγια. Και ακούστε πώς τον ονομάζει. Ήταν ο Παύλος ο πολίτης του ουρανού, αυτός που σωματικά ίσα ίσα που ζούσε, το στήριγμα των εκκλησιών, ο επίγειος άγγελος, ο ουράνιος άνθρωπος. Γι' αυτό, λέει ο Ρος Χρυσόστομος, ευχαρίστως ασχολούμαι με τον άνδρα, επειδή βλέπω την ομορφιά της ψυχής του. Βλέπω την ομορφιά της αρετής του. Δεν μου εφραίνει τόσο τα μάτια ο ήλιος,
όταν ανατέλει και σκορπά τις λαμπρές του ακτίνες, όσο μου φωτίζει τη σκέψη το πρόσωπο του Παύλου. Γιατί ο ήλιος φωτίζει τα μάτια. Ο Παύλος όμως σου δίνει φτερά και σ' ανεβάζει σε ουράνια ύψη, καθώς σου κάνει την ψυχή ψηλότερη από τον ήλιο και ανώτερη από τη σελήνη. Τέτοια είναι η δύναμη της αρετής. Κάνει άγγελο τον άνθρωπο, δίνει φτερά στην ψυχή και τελεϊψώνει στον ουρανό. Αυτή την αρετή μας διδάσκει ο Παύλος. Ας φροντίσουμε να γίνουμε ζηλωτές της αρετής του. Αλλά δεν πρέπει να ξεφύγουμε από το θέμα μας. Σκοπός μας ήταν να αποδείξουμε και άλλο δρόμο της μετάνοιας, την ταπεινοφροσύνη. Και ακόμη πως ο Τελώνης ούτε καν ταπεινοφρόνησε. Το προσέχουμε, λέει ο Τελώνης, που είπε ο Θεός η λάστη τίμη τα Βαρθολό, ούτε καν ταπεινοφρόνησε. Δεν είπε ταπεινά λόγια, αλλά απλώς ομολόγησε την αλήθεια αναφέροντας τα αμαρτήματά του. Και δικαιώθηκε. Δρόμος λοιπόν μετάνοιας αληθινά δεν είναι ο άνθρωπος της μετάνοιας ο ταπεινός. Αυτός που ζει σε καθημερινή βάση αυτό που είπε ο Παύλος, ότι είμαι ο ελάχιστος κατώτερα από όλους τους Αποστόλους. Και λένε και οι Άγιοι Πατέρες της ερήμου ότι να θεωρείς να βάζεις τον εαυτό σου κατώτερο από όλα τα κτίσματα ουρανού και γης. Κατώτερο από όλα τα κτίσματα ουρανού και γης. Ξέρετε ότι αυτό είναι λύτρωση. Είναι μια πραγματική ελευθερία. Αυτός που ζει έτσι είναι λυτρωμένη ψυχή. Δεν ενοχλείται ούτε από το περιβάλλον, ούτε από την οργή του άλλου, ούτε από το φθόνο του άλλου, ούτε από τίποτα. Αντίθετα, μιλάει με τον Κύριο και ζητάει από τον Κύριο να βρει και άλλους παρομοίους με αυτόν. Και θα έρθω και σε ένα τελευταίο δρόμο μετάνοιας που όλοι μας τον ξέρουμε. Όλοι μας τον ξέρουμε. Τώρα, αν το βιώνουμε, ο Θεός τον γνωρίζει. Ο Θεός τον γνωρίζει. Έλα εδώ. Έλα εδώ, λέει ο Ωραίος Χρυσόστομος. Ξέρεις πολύ καλά τι έκανε αυτή η χείρα γυναίκα που πήγε και χτύπησε την πόρτα μεσάνυχτα στο δικαστή. Του χτύπησε την πόρτα και του είπε με αδικείο τάδε, έλα να μου δώσει το δικαιό μου. Και δεν σηκωνόταν ο δικαστής. Και την άλλη περίπτωση που ζητούσε ένα ψωμί, άλλη χείρα, και λέει άσε με, κοιμάμαι με τα παιδιά μου τώρα, μη με ενοχλείς. Ο Κύριος τα λέγει τα πράγματα. Και ξανά το ίδιο, σήκω και δώσε μου. Άσε με, κοιμάμαι, έλεγε ο κοιμόμενος με τα παιδιά του μαζί. Μέχρι που του ζάλισε και είπε, δώσε μου, ρε, τι ζητάει, να ησυχάσουμε. Αυτό σημαίνει πιο απλά, ότι έχουμε ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη, όχι από την αναπνοή, αλλά από το να μιλάμε και να έχουμε στο στόμα μας το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί η αναπνοή μπορεί να τελειώσει, αλλά ο Κύριος είναι αιώνιος και θα τον βρούμε εκεί που θα βρεθούμε μια μέρα στην κρίση του τη μεγάλη και θα είναι δίπλα μας αρρωγός. Λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος, μιλάτε, προσευχηθείτε, μη σταματάτε με τον Κύριο. Είναι ένας δρόμος για να είστε ασφαλείς
επάνω στο έργο που κάνετε την ημέρα. Αυτοί είναι οι δρόμοι για σήμερα τουλάχιστον της μετάνοιας που δείχνει σε εμάς ο Κύριος προκειμένου να μας έχει κοντά Του. Να είμαστε παιδιά Του μετανοημένα και γυρισμένα στο σπίτι Του, στη Βασιλεία Του που εύχεται και θέλει ο ίδιος να μας δώσει. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Του. Αμήν. Κάποιος μπορεί να θέλει να πει κάτι. Να δεις με κάτι. Όλα αυτά που άκουσα μου θυμίζει τον Φαρισαίο και τον Δηλώνη. Με δύο λογάκια, ξέρουμε την παραβολή, την έχουμε ακούσει και υπόθηκε πάλι τώρα ότι αυτός που στάθηκε ψηλά και ειδικά μέσα στο χώρο του Θεού, ο Θεός τον ταπείνωσε και έχασε αυτό που ζητούσε. Και αυτός που, αυτός που εκάθισε χαμηλά με ταπείνωση, ο Θεός τον εδικαίωσε μέσα στην Εκκλησία. Αλλά όπως είπες και με άλλες παραβολές και θα πούμε εκεί, ότι εσύ υπάρχεις εκεί και έξω που είμαστε πολλές φορές κάνουμε πράγματα που δεν είναι στην Εκκλησία μέσα. Ο Θεός υπάρχει παντού και πιανόμαστε. Και επειδή είπες και για την κρίση, θα κριθούμε δια του λόγου και δια τα έργα μας, σίγουρο. Λοιπόν, άραγε, φεμουάρ, ζάμα είναι το πιο καλύτερο. Είναι μία άσκηση που πρέπει να βάλουμε αρχή. Τίποτα. Άρα σε αρφώς θα... Σίγουρο. Λοιπόν, άραγε, φεμουάρ, ζάμα είναι το πιο καλύτερο. Είναι μία άσκηση που πρέπει να βάλουμε αρχή. Λοιπόν, άραγε, φεμουάρ, ζάμα είναι το πιο καλύτερο. Είναι μία άσκηση που πρέπει να βάλουμε αρχή. Τίποτα. Άρα σε αρφώς να πει κάτι. Θέλω να πω εγώ δύο για το, λίγο για το Απόστολο Παύλο. Ναι. Που είχε μεγάλη ταπείνωση. Όμως ήταν ο διώχτης των χριστιανών που άκουσε και το Χριστό και του είπε και είχε γνώσεις που ο Τελώνης ήταν πιο, πώς να σου πω, πιο πολύ πίστευε αυτόν που δεν άκουσε. Τελώνης, ναι, ακούσει. Ναι, ενώ ο Παύλος είχε ακούσει και το Θεό και του είπε εκεί πήγαινε και στον Ανανία και θα βρεις εκεί και θα σου πούνε τι θα κάνεις και αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό πίστεψε τόσο πολύ και τα παράτησε όλα και πήρε το Ευαγγέλιο και δίδαξε. Ήτανε πολύ, είχε μεγάλη πίστη γιατί τα είδε, τα άκουσε μόνος του. Δεν τα είπανε. Ενώ οι άλλοι που είναι ένας που δεν το έχει ακούσει, νομίζω ότι ήταν ακόμα περισσότερος. Περισσότερο γνώστες. Αληθινός. Ναι. Γνώστες. Γνώστες. Μάγια, να δεις κάτι εσύ. Σίγουρα η μετάνοια είναι πολύ μεγάλη αρετή και δείχνει και άλλη μια φορά τη φιλανθρωπία και την αγάπη του Θεού προς το πλάσμα του. Και αυτή η αρετή μας ακολουθεί μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής μας, όπως τον ληστεί απάνω στο Σταυρό. Αλλά γι' αυτό υπάρχει και η κόλαση για τους θεληματικά μετανοητούς. Όταν ο άνθρωπος με τη θέλησή του δεν μετανοήσει, πάει μόνος του κατευθείαν μέσα στην κόλαση. Πάει. Μέσα στην κόλαση. Πάει ή είναι. Αν πάρουμε σαν προϋπόθεση ότι από εδώ ξεκινάει, ας πούμε, και η βασιλεία των λαών και η κόλαση, ήδη είναι μόνος του. Ήδη είναι μόνος του. Τι θέλω να πω, ας πούμε, ότι μόνος του άνθρωπος με τον τρόπο ζωής που ζει έχει προδιαγράψει που θα πάει. Παρότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, παρότι ο Θεός μας περιμένει, παρότι ο Θεός κάνει τα πάντα, ας πούμε, για να πάμε κοντά του, αλλά όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, γι' αυτό πλάστηκε ο άνθρωπος κάτι με ελεύθερο αυτεξούσιο, να αποφασίζει μόνος του που θέλει να πάει. Αλλά η στενή και τεθλιμμένη οδός που είναι η άγωσα προς τη ζωή εμπεριέχει την ταπείνωση. Πρώτα απ' όλα, χωρίς την αγάπη και την ταπείνωση είμαστε βαθιά γνιχτωμένοι. Δεν υπάρχει σωτηρία του ανθρώπου χωρίς αγάπη και ταπείνωση. Σε ένα σημείο λέει ο Παύλος, έβαλε τον εαυτό του, είπε «Θεέ μου να συγχωρεθούν οι Ισραηλίτες
και ας χαθώ εγώ. Ναι. Αυτό δείχνει το μεγαλείο της ψυχής της ταπεινής, έτσι. Ναι, ναι, αγάπη. Αυτό είναι όλο. Ναι, ναι, ναι. Ποιος από εμάς λέει, ας πούμε... Λέει... Είχα πάει σε ένα γέροντα και μου λέει αυτός έχει καρκίνο. Να παρακαλέσουμε τον Θεό να πάρουμε 50 εγώ και 50 εσύ. Και του λέει γέροντα τι λες τώρα. Και γυρίζει και μου λέει άντε να πάρω το 99 εγώ και να πάρεις τώρα έτσι 100 εσύ. Και είδε πάλι που πάγωσα γιατί με αυτά τα λόγια παγώνεις. Και μου λέει μήνε παιδί μου το φιλότιμο μας περιμένει ο Θεός. Να δει και να κάνει καλά αυτόν. Μια κουβέντα δεν είμαστε άξιοι να πούμε για τον συνάνθρωπο μας. Είδες, ούτε το 1%, ε. Κοίτα με να βάλω το μάτι, όχι. Γιατί έχουμε μάθει να είμαστε 100% συμφεροντολόγοι. Ακριβώς. Για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν. Ως πασχοδείς αυτούς. Ταπεινωθείς, υψωθείς και ο υψωθείς ταπεινωθείς. Και οι τελευταίοι θα έρθουν πρώτοι. Και οι πρώτοι τελευταίοι. Αυτή λέει η Βίβλια. Άμα γίνει. Τώρα τι εμπιστή μας είναι, οι τελευταίοι ή πρώτοι. Άκουσε τι είπε κάτι ο Ευάγγελος. Είπε κάτι. Τι είπες. Παιδί μου περιμένει ο Θεός το... Φιλότιμό μας. Το φιλότιμο. Το φιλότιμο. Άμα πήγε το εγώ είμαστε τέλειοι. Το φιλότιμο. Αυτό να αληθοσέξουμε. Και ξέρει αν μας δώσει το καρκίνο ή όχι. Το ξέρει ο Θεός και κάνει. Ο εγωισμός είναι μεγαλύτερα... Η πρώτη δεν είναι η πρώτη. Το χειρότερο πράγμα σήμερα στον σύγχρονο άνθρωπο είναι που δεν μπορεί να αγαπήσει και να συγχωρέσει. Άμα ο άνθρωπο δεν μπορεί να αγαπήσει και να συγχωρέσει. Δεν πάει να νηστεύει μέρα νύχτα, δεν πάει να κάνει κάθε μέρα μετάνοια. Είναι χαμένο. Πρώτα απ' όλα η νηστεία λέει ένα πατερικό κείμενο. Αν δεν συνοδεύεται με πνευματικό περιεχόμενο, είναι απλή δίαιτα. Με όλα. Νηστεία είναι να μην φθονώ, να μην μισώ, να μην. Να μην, όλα τα να μην. Αυτά τα... Γιατί το ξεκαθάρισε ο Κύριος αυτό το πράγμα. Λέει, δεν μου λύνουν στον άνθρωπο τα εισερχόμενα, αλλά τα εξερχόμενα. Τα εξερχόμενα. Να ξεκαθάρισε, να πώς το ξεκαθάρισε. Για να διαβάζουμε και να περάσουμε μετά το διαβάσμα στην εφαρμογή. Γιατί αν είμαστε όλα στο διάβασμα. 7-8. Για να είμαστε από την παγανιά. Όχι, εντάξει. 7-8, αφού είναι μέρα. Και τι έγινε, εσύ, η δουλειά. Γιατί στρουγκά θα βαρύσει εσύ τώρα. Πώς δεν έχει, τι πάθα. Κάνουμε 8. Ναι, καλά είναι. Καλά είναι. Και έξω θα φύγουμε να έχουμε και λίγο μπροστά μας περιθώριο. Ρεφτά είναι μεσημέρι. Εντάξει, τελείωσε. Εντάξει. Και εδώ, λοιπόν. Και από εδώ να περνάς κάθε τόσο. Όταν πρέπει. Γιατί κάνω παράπονα μερικοί κατά συγγύη. Κάτσε μου το πεις μετά για να το καταλαβαίνω. Όχι. Το λέω τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ελεής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερα και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίες μες των θέτες ημών. Και μην εισενέβησε εμάς εις πειρασμόν, αλλά είσαι εμάς από το πολύ. Διευκόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον τον Χριστέ ο Θεός. Αυτά καλά δεν γίνουν. Δεν είναι καλά. 10 εδώ που βλέπω εγώ. 7 γύρω καλά δεν γίνουν. Από τους 10 που βλέπω εγώ εδώ, δεν έρχεται ένα να ακούσει και λιγάκι. Πού βαδίζουμε. Δεν καταλαβαίνω. Πού βαδίζουν, τι έλεγε, πού βαδίζουν. Α, δεν χρειάζεται, μίλησε μια εκπαίδευση και εγώ πρέπει.